τον Θόδωρο τον Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλή σας μέρα από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα κύριε Κοντουγουλίδη, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Επειδή ακούσατε τη σύνοψη της συνέντευξης που μας έδωσε ο κύριος Γουρίδης, αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ, θέλω ένα σχόλιο σας καταρχάς πλέον για τα όσα γίνονται. Τι να πω κύριε Κοντουγουλίδη, αυτά τα οποία ζούμε στο Κοινοβούλιο τις τελευταίες ημέρες, έτσι, δεν έχουν προηγούμενο. Τι να πω, έχουμε 44 στα 45 χρόνια μπήκαμε, νεότερου κοινοβουλευτικού βίου, δημοκρατίας, σύγχρονης μεταπολιτευτικής δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το μπάχαλο, αυτός ο ευτελισμός του ελληνικού κοινοβουλίου. Μέχρι τώρα ξέραμε, έτσι λειτουργούσε το κοινοβούλιο πάντοτε, ότι σε περίπτωση που δεν είχαμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, είχαμε συνεργασία μεταξύ δύο ή και τριών κομμάτων για να υπάρχει αρχή της διαδηλωμένης και να μπορεί να λειτουργεί και το κοινοβούλιο, να μπορεί να λειτουργεί με άνεση και κυβέρνηση. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό. Δεν τεκμέρεται η αρχή της διαδηλωμένης. Δεν υπάρχουν δηλαδή δύο τουλάχιστον κόμματα που να έχουν αθρηστικά 151 βουλευτές. Τι έχουμε? Έχουμε ένα κόμμα που είναι μειοψηφία, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που έχει 145 βουλευτές, και έχουμε 6 τυχάρπαστους βουλευτές, οι οποίοι για προσωπικούς λόγους και μόνο, και το τονίζω με όλα τα γράμματα κεφαλαία, για προσωπικούς λόγους και μόνο, δώσαν ψήφο εμπιστοσύνη στην παρούσα κυβέρνηση. Άρα τι σημαίνει αυτό? Όταν έρχεται το οποιοδήποτε νομοσχέδιο στην κυβέρνηση, δεν υπάρχει το τεκμήριο της διαδηλωμένης, δεν υπάρχει δηλαδή το άθροισμα των 151, γιατί οι 6 είναι μεμονωμένοι, είναι ανεξάρτητοι και ο καθένας στο κάθε επιμέρους νομοσχέδιο μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε διαδικασίες εντάσεων, κοινοβουλευτικών διαδικασιών, προσωπικών ψηφοφοριών κτλ. Κάτι που βεβαίως δεν οδηγεί πουθενά. Έχουμε λοιπόν μια παρατεταμένη αβεβαιότητα που το μόνο καλό είναι σίγουρο ότι δεν κάνει στην οικονομία και γενικότερα στους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί να προχωρήσει τη χώρα αν έχουμε αυτού του είδους τα προβλήματα. Ναι. Εσείς με την πολύχρονη κοινοβουλευτική σας θητεία για την ταμπακέρα, που η ταμπακέρα έχει συνοψίζεται στο εξής πλέον, γι' αυτό υπάρχει πλέον αυτή η βεντέτα μεταξύ Τσίπρα Καμένου, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Ο κύριος Γουρίδης μας είπε πριν από λίγο ότι ο κύριος Φωκάς πρέπει να θεωρηθεί κανονικά μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από την Ένωση Κεντρών. Εδώ τώρα, εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό? Μπορεί να θεωρηθεί, διότι αυτό είναι το κρίσιμο, τελικά η γνωμοδότηση που θα δώσει ο πρόεδρος της Βουλής, διότι αν θεωρηθεί ότι ο κύριος Φωκάς δεν μπορεί να θεωρηθεί μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ για τη συγκρότησή της ως κόμμα με τους 5 βουλευτές που τους απέμειναν, μετά την παρέτηση του Παπαχριστόπουλου και την είσοδο του κύριου Κουίκ, όπως όλα δείχνουν, εκτός αν επιλεγεί άλλος δρόμος, να παραιτηθεί ο κύριος Κουίκ και εκεί γίνονται διαπραγματεύσεις, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα ΑΝΕΛ. Με βάση αυτά που λέει ο κανονισμός και Κουντουγουλίδη, είναι προφανές ότι αν παραιτηθεί ο κύριος Παπαχριστόπουλος, και μπει ο κύριος Κουίκ, τότε δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, άρα δεν είναι αρχηγός κόμματος, δεν δικαιούται να τοποθετηθεί ως αρχηγός κόμματος στο κοινοβούλιο ο κύριος Καμένος. Τώρα, οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία δοθεί, προφανώς δεν θα πηχεί τον κανονισμό της Βουλής. Και θεωρώ ότι θα είναι μια χάρη, μια εξυπηρέτηση, χάρη της παλαιάς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων. Μάλιστα. Αυτό προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν θα το δεχτεί, έτσι? Είναι ένα θέμα ερμηνείας του κανονισμού. Νομίζω όμως είναι ξεκάθαρος ο κανονισμός στο ζήτημα αυτό. Το Προεδρείο μας, το οποίο εμπιστευόμαστε απόλυτα, οι εκπρόσωποι της παράταξής μας, ο κ. Κακλαμάνης, που είναι τρίτος αντιπρόεδρος Βουλής, βεβαίως και θα πάρει θέση από αυτού. Νομίζω όμως ότι με βάση αυτά που εγώ τουλάχιστον ξέρω, καταλαβαίνω και διαβάζω, δεν νοείται κοινοβουλευτική ομάδα με κάτω από 5 βουλευτές, έτσι, και αυτό είναι σαφέστατο. Και ενώ 5 βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ίδιο κόμμα από την αρχή της κοινοβουλευτικής περιόδου. Άρα ο κύριος Φωκάς ή όχι κύριος Φωκάς που μπορεί να προσχωρήσει ένα κόμμα, δεν σημαίνει ότι θα δώσει τη δυνατότητα του ορισμού αυτού, ότι 5 βουλευτές που προέρχονται από το ίδιο κόμμα συγκροτούν κοινοβουλευτική ομάδα. Τότε πάμε στην άλλη περίπτωση των 10 βουλευτών. Υπάρχει δυνατότητα με 10 βουλευτές που προέρχονται από διαφορετικά κόμματα να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το ζήσαμε, αν θυμάμαι καλά, στα τέλη του 2010, όταν είχαμε πάλι ανεξάρτητους βουλευτές που είχαν διαγραφεί, είχαν αποχωρήσει από τα κόμματά τους, που είχε συγκροτηθεί μια ομάδα με επικεφαλή τότε τον Νίκο του Σταυρογιάννη, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν ανεξάρτητο, και εκφραζόταν σαν κοινοβουλευτική ομάδα και σαν επικεφαλής της ομάδας των ανεξάρτητων, ο κ. Σταυρογιάννης. Ήταν όμως περισσότεροι από 10. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επόμενη μέρα της συμφωνίας των Πρεσπών. Πέστε μου, κατά την άποψή σας,
ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν και επίσης πώς σχολιάζετε την αντίδραση στην Ευρώπη αυτής της συμφωνίας, που από ό,τι φαίνεται είναι θετική, έτσι. Εντάξει, εμείς το ξέραμε αυτό, γιατί η Ευρώπη και η Αμερική έχει τα δικά της συμφέροντα και εμείς έχουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Καλό θα είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων να συμπίπτουν τα συμφέροντα αυτά, έτσι ώστε να δημιουργείται κοινό μέτωπο. Αλλά απ' την άλλη, δεν σημαίνει αυτό ότι στο όνομα της φιλίας μας και της εκτίμησης που έχουμε και της αμοιβαίας σχέσης που έχουμε εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος-ΗΠΑ και Ελλάδος-Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έρχονται σε αντίθεση τα συμφέροντά μας, υπερασπίζουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης και της Αμερικής. Εν προκειμένου, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Βεβαίως και ανήκουμε στη Δύση, βεβαίως και είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, βεβαίως και είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μεγάλη μας οικογένεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα, το εθνικό ζήτημα που η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία κυρίως, έτσι για να το εξειδικεύω κιόλας, ή το ΝΑΤΟ, η Αμερική συγκεκριμένα, που έχουν διαφορετική θέση, πρέπει και εμείς να ταυτιστούμε μαζί τους. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Θεωρούμε από την αρχή και το έχουμε πει αυτό, ότι η συμφωνία αυτή είναι μια εθνικά επιζήμια συμφωνία. Είμαστε απέναντι, την καταψηφίσαμε. Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα να έρθει η κύρωση στη σύμβαση για την ένταξη του ΝΑΤΟ του κρατηδίου των Σκοπίων. Πάλι θα είμαστε απέναντι, πάλι θα καταψηφίσουμε. Δεν μας νοιάζει αν στενοχωρούνται οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Είναι ένα ζήτημα που έχει σχέση με εθνικό συμφέρον και μπροστά στο εθνικό συμφέρον όλα τα άλλα φεύγουν παραπίσω. Λοιπόν, θα δώσουμε τη μάχη έτσι ώστε να μην κυρωθεί αν είναι δυνατόν η ένταξη του κρατηδίου στο ΝΑΤΟ και βέβαια την επόμενη μέρα που θα γίνουμε κυβέρνηση θα δώσουμε πάλι τη μάχη έτσι ώστε να αμβλύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις συνέπειες αυτής της καταστροφικής συμφωνίας και αυτό μπορούμε να το κάνουμε έχοντας ένα όπλο που θα είναι ακόμη στη φαρέτρα μας και αυτό θα είναι η συζήτηση για την ένταξη του κρατηδίου των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται να προχωρήσει η διαδικασία αυτή αν το κρατηδίο των Σκοπίων δεν φροντίσει να κάνουμε μια νέα διαπραγμάτευση για να αμβλύνουμε πολλές γωνίες, πολλά λάθη που υπάρχουν σε βάρος της χώρας μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε.